Η διανέωση σε ένας οργανισμός έρευνας και ανάλυσης που δεν είναι καν 2 ετών στην ζωή του, στην δράση του, μας τροφοδοτεί με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αξίζει να τα προσέχουμε, αξίζει να τα μελετάμε, μπας και κάτι αλλάξουμε, μήπως κάτι βελτιώσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία της κρουαζιέρας με τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, τον Διευθυντή Περιεχομένου της Διανέωσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργακόπουλε. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα με πολύ απλές κάρτες που όμως έχουν συμπυκνωμένα τα στοιχεία αυτής της έρευνας να δημιουργήσουμε μια βάση συζήτησης. Θέλω λοιπόν να τις δούμε, να τις δουν οι τηλεθεατές μας και από εκεί και πέρα να πάμε βήμα-βήμα να δούμε τι δεν κάνουμε καλά και τι κάνουν και οι γείτονές μας πολύ καλά και είναι πρωταθλητές. Η Ελλάδα, λέει, η πρώτη κάρτα της διανέωσης, είναι ο 4ος δημοφιλέστερος προορισμός κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, αλλά είναι 4 θέσεις μετά, κάτω, να το πούμε απλά, 8η στα έσοδα. Αυτή είναι μια διαπίστωση της έρευνας σας. Σωστά. Εκεί αυτό είναι το σημαντικότερο έβριμα και αφετηρία και της έρευνας. Φαίνεται ότι παρόλο που η Ελλάδα είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για την αγορά της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κρουαζιέρας στον κόσμο. Έχουμε πολύ ωραία νησιά, έχουμε πολύ ωραία αξιοθέατα, θέλουν να έρχονται οι τουρίστες με κρουαζιερόπλια στα νησιά μας και στα λιμάνια μας. Παρόλα αυτά φαίνεται να υστερούμε στα έσοδα. Φαίνεται ανταγωνιστικές χώρες να έχουν πολύ περισσότερα έσοδα, παρόλο που ίσως να μην είναι τόσο ελκυστικοί προορισμοί. Θελήσαμε να μελετήσουμε αυτό το θέμα και να καταλάβουμε το γιατί και πώς θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε περισσότερα έσοδα. Ας δούμε μερικά περισσότερα στοιχεία και λοιπόν, θα σας πω περισσότερα. Πάμε στην επόμενη κάρτα που μας δείχνει ότι η Ελλάδα έχει το 11% της επιβατικής κίνησης στη Μεσόγειο, αλλά μόνο το 8% του αριθμού των επιβατών και μόνο 6% του home porting. Εκεί θα σταθούμε και στην συζήτησή μας λίγο μετά. Ακριβώς. Για το τι χάνουμε με το να μην είμαστε το λιμάνι στο οποίο επιβιβάζονται στο ωραίο κρουαζιερόπλοιο οι επιβάτες από όλη την Ευρώπη, ενδεχομένως και εκτός Ευρώπης, για να ξεκινήσουν αυτές τις ημέρες στη θάλασσα. Ελάτε. Ακριβώς. Το στοιχείο που διαβάσετε είναι πολύ κρίσιμο, γιατί δείχνει ότι αφενός τα ελληνικά λιμάνια δεν χωράνε πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλοια, γι' αυτό έχουμε λιγότερους επιβάτες, παρόλο που έχουμε πολλές αφίξεις, και επίσης δεν είναι κατάλληλα για να φιλοξενούν τις κρουαζιέρες ως λιμάνια αφετηρίας. Θα εξηγήσουμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Home porting στη Μεσόγειο, λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα με πρωταθλήτρια την γειτονική μας Ιταλία. Δηλαδή από όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια, την Κεντρική, την Ανατολική ή τη Δυτική, ταξιδεύουν στην Ιταλία, κάνουν μια διανυκτέρευση, τρώνε αυτό που λέγαμε πριν για το τι σημαίνει να μην είσαι το λιμάνι επιβίβασης. Με πρωταθλήτρια λοιπόν την Ιταλία στο 50,4%, ακολουθεί η Ισπανία με το εντυπωσιακό και εκείνη 31,4% και η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 6%. Ακριβώς, οι εταιρείες κρουαζιέρας προτιμούν ιταλικά και ισπανικά λιμάνια για να ξεκινάνε τις κρουαζιέρες τους στη Μεσόγειο. Αυτό βέβαια γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά όχι όσο πολλά θα φανταζόμασταν. Για παράδειγμα, το λιμάνι της Βαρκελόνης, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας στην Μεσόγειο και το 4ο μεγαλύτερο στον κόσμο, το έτος 2000, πριν από 17 χρόνια δηλαδή, ήταν μικρότερο από τον Πειραιά στην αγορά της κρουαζιέρας. Και μέσα σε 15-16 χρόνια κατάφερε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας του κόσμου. Και το προτιμούν φυσικά οι εταιρείες κρουαζιέρας για να ξεκινούν τις κρουαζιέρες τους από εκεί. Αυτό έχει πολύ σημαντικές συνέπειες βέβαια. Την ίδια στιγμή εμείς έχουμε τον Πειραιά που είναι το μεγαλύτερο ακτοπλοϊκό λιμάνι στην Ευρώπη και παρόλα αυτά φαίνεται να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τη συγκεκριμένη αγορά όπως θα έπρεπε. Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε χτίσει πολλά χρόνια τώρα για να το πετύχουμε, ότι χτίζεται Όχι. πολύ γρήγορα αυτό. Άρα θα δούμε Θεωρητικά. Στη συνέχεια τι δεν κάνουμε καλά. Για να δούμε τι χάνουμε, είναι ενδεικτική η επόμενη κάρτα, που μας δείχνει ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας που ξεκινούν από ένα ελληνικό λιμάνι ξοδεύουν 2, πάμε και στην επόμενη κάρτα, έως 3 φορές περισσότερα χρήματα σε σχέση με επιβάτες που απλά επισκέπτονται ένα λιμάνι για λίγες ώρες, δηλαδή κατεβαίνουν κάπου στη Σαντορίνη, κάπου στις Κυκλάδες, Ακριβώς. στο Βόλο, έτσι.
να βάλουμε και τον Βόλο σε αυτό το παιχνίδι που έχει κρουαζιερόπλοια. 2 έως 3 φορές περισσότερα χρήματα όταν αποφασίσουν να ξεκινήσουν από ένα λιμάνι. Ακριβώς. Ένα λιμάνι αφετηρίας, λοιπόν, είναι καλή ευκαιρία να το εξηγήσουμε. Είναι το λιμάνι από το οποίο ξεκινάει το κρουαζιερόπλοιο. Φορτώνει τους επιβάτες. Πολλά από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια έχουν 2, 3, 4.000 επιβάτες. Εκεί έρχεται και επιβιβάζεται και το πλήρωμα. Το κρουαζιερόπλοιο κάνει τον ανεφοδιασμό του, παίρνει τα προϊόντα που θα χρειαστεί για το ταξίδι, ανεφοδιάζεται σε καύσιμα, ίσως κάνει και μικρές μικροεπιδιορθώσεις αν χρειάζεται στο συγκεκριμένο λιμάνι και σε αυτό το λιμάνι καταλήγει και μετά. Μάλιστα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, και οι επιβάτες και οι εταιρείες κρουαζιέρας στα συγκεκριμένα λιμάνια αφήνουν πολύ περισσότερα λεφτά. Και εκεί είναι το σημείο που εξηγεί γιατί χάνουμε έσοδα από την αγορά της κρουαζιέρας. Επειδή ως χώρα, ως προορισμός, δεν έχουμε κατάλληλα λιμάνια αφετηρίας. Στην Ελλάδα υπάρχουν 42 λιμάνια τα οποία εξυπηρετούν κρουαζιερόπλοια σήμερα και του Βόλου είναι ένα από αυτά. Υπάρχουν όμως μόνο 6 λιμάνια τα οποία θα μπορούσαν, τα οποία ήδη είναι λιμάνια αφετηρίας σε περιορισμένο βαθμό, αλλά θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα και πολύ αποδοτικότερα λιμάνια αφετηρίας. Θα δούμε και τις προϋποθέσεις για να είναι λιμάνι, όπως λέτε, που θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το, να είναι λιμένες αφετηρίες, να ενταχθούν σε αυτό το σχήμα, γιατί και εκεί έχουμε προαπαιτούμενα που είναι και της μόδας όρος, θα δούμε ποια είναι αυτά. Αλλά πάμε να δούμε και την τελευταία κάρτα, γιατί στην προηγούμενη περίοδο, δηλαδή από το 10 όπως βλέπετε έως το 16, η αύξηση του αριθμού των επιβατών κρουαζιέρα στη Μεσόγειο ήταν 23%, αλλά μόλις 6% ήταν στην Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση αυτού του δίκτυου. Το σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να το θέσουμε λίγο και σαν βάση της συζήτησης, η αγορά της κρουαζιέρας είναι μια αγορά η οποία δεν είναι πολύ γνωστή στους Έλληνες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τα κρουαζιερόπλια, τα βλέπουμε. Ελάχιστοι Έλληνες επιλέγουν αυτή τη μορφή διακοπών. Μόλις 17.000 το χρόνο πηγαίνουν σε κρουαζιέρες. Είμαστε σε απόλυτο αριθμό, ξεπερνάμε μόνο το Λουξεμβούργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποσοστό κατά κεφαλή είμαστε απολύτως τελευταίοι. Γι' αυτό δεν έχουμε καλή εικόνα για το μέγεθος αυτής της αγοράς και για τη σημασία της στην αγορά του τουρισμού, η οποία μας αφορά άμεσα. Το 10% των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο έρχονται με κρουαζιερόπλοια. Αυτό δεν έχουμε καλή επίγνωση ότι ισχύει. Και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνουμε. Η αγορά της κρουαζιέρας αυξάνεται, αναπτύσσεται ραγδαία. Παρά σημαντικά και πρόσκαιρα προβλήματα όπως το ναυάγιο του Κώστα Κονκόρδια πριν από λίγα χρόνια ή από γεωπολιτικές αλλαγές και καταστάσεις όπως οι ταραχές στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, ως αγορά αναπτύσσεται ραγδαία. Από αυτή την ανάπτυξη η δικιά μας χώρα θα μπορούσε να επωφεληθεί, αλλά δεν το κάνει μέχρι τώρα. Κάναμε εμείς ως οργανισμός. Κάνουμε έρευνες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Πώς θα έρθει αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη. Και ψάχνουμε να βρούμε κάποιες ευκαιρίες, τις οποίες είναι αρκετά προφανείς και σχετικά εύκολα θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε ως χώρα σημαντικά έσοδα, αλλά τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες. Και η κρουαζιέρα, η ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της κρουαζιέρας, είναι μία από αυτές τις ευκαιρίες. Ποια εθνικότητα έχει τα σκύπτρα, ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι που επιλέγουν την κρουαζιέρα, γιατί λέτε είμαστε τελευταίοι. Το Λουξεμβούργο είναι και μικρότερο από εμάς. Ναι, σε απόλυτο αριθμό, ναι. Μόνο το Λουξεμβούργο περνάμε, το οποίο είναι πολύ μικρή χώρα. Κυρίως έρχονται Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι και Βρετανοί. Και η Ισπανία έχει ενεργή αγορά στην κρουαζιέρα, αλλά αυτή είναι κυρίως η Ευρωπαϊκή. Και βέβαια, ένα πολύ μεγάλο μπλοκ είναι Αμερικάνοι, τουρίστες, Καναδοί και αυξάνεται ως χώρα από την οποία προέρχονται τουρίστες κρουαζιέρας, αυξάνεται ραγδαία η Κίνα. Από όλες αυτές τις χώρες φυσικά εμείς έχουμε ροές τουριστών κάθε χρόνο, με όλους τους τρόπους. Τους εξυπηρετούμε και πάρα πολύ καλά στις παραδοσιακότερες μορφές τουρισμού. Αλλά στη μορφή της κρουαζιέρας, εκεί φαίνεται ότι δεν τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες που θα μπορούσαμε για να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω ενδεικτικά, για να πούμε για τα λιμάνια. Το πρόβλημα βασικά έχει να κάνει με τα ελληνικά λιμάνια. Τα 6 ελληνικά λιμάνια. Αυτό, λοιπόν, πάμε να δούμε, λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, επειδή, όπως είπαμε,
Είναι της μόδας η λέξη προαπαιτούμενα. Πάμε να δούμε. Είναι 81 τα κριτήρια. Εμείς δεν θα δούμε και τα 81. Πάμε να δούμε μια δεκάδα από αυτά που έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Γιατί κάποιος έλεγε, γιατί δεν ξεκινούν από εμάς. Δεν κάνουμε καλές δημόσιες σχέσεις. Το θέμα είναι στις υποδομές. Εκεί φαντάζομαι ότι χωλαίνει το σύστημα. Θέματα. Έχει να κάνει τόσο με τις υποδομές του λιμανιού καθ' αυτού, δηλαδή να μπορεί να φιλοξενήσει το κρουαζιερόπλοιο, να δέσει, να του προσφέρει κάποιες υπηρεσίες, να έχει ένα τερματικό σταθμό που να μπορούν να κατεβαίνουν, να ανεβαίνουν οι επιβάτες, να μπορούν να διαχειριστούν τις αποσκευές, να υπάρχει μια διασύνδεση με το αεροδρόμιο, να μπορεί ο επιβάτης να έρθει στο αεροδρόμιο και να πάνε οι αποσκευές του κατευθείαν στο κρουαζιερόπλοιο. Σας λέω το πολύ λεπτομερή πράγματα, που όμως είναι τα σημαντικά πράγματα που κοιτάνε οι εταιρείες κρουαζιέρας. Επίσης πρέπει να υπάρχει κοντά ένα μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο για τον πολύ απλό λόγο να μπορεί να φέρνει τους επιβάτες από τις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Χρειάζεται λοιπόν και το αεροδρόμιο να είναι μεγάλο και διεθνές και να έχει επαρκείς συνδέσεις με τις χώρες του εξωτερικού από τις οποίες προέρχονται οι ταξιδιώτες. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν όπως είπα το 81 κριτήρια, πολλά, τα περισσότερα από αυτά τα πληρούν μόνο 6. Λιμάνια. Ποια είναι αυτά? Του Πειραιά, το Πειραιάς, το Ηράκλειο, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, το Λαύριο και η Κύρα. Μάλιστα. Και οι 6 αυτοί προορισμοί έχουν κοντά διεθνές αεροδρόμιο, αλλά πολλοί από αυτούς δεν έχουν μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο, ούτε έχουν επαρκείς συνδέσεις. Όλοι αυτοί οι προορισμοί βρίσκονται σχετικά κοντά σε τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος, γιατί είναι και αυτό ένα προαπαιτούμενο. Τα περισσότερα από αυτά τα λιμάνια δεν έχουν επαρκείς υποδομές για να υποστηρίξουν κρουαζιερόπλοια και δει μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Ακόμα και ο Πειραιάς δεν μπορεί να υποστηρίξει τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου σήμερα. Αντίθετα, ας πούμε, με τη Βαρκελόνη. Όλα αυτά τα λιμάνια έχουν επιμέρους προβλήματα τα οποία η δικιά μας έρευνα, η έρευνα της διανέωσης, την οποία παρεμπιπτόντως όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει στο διανέωσης.org. Ουσιαστικά καθορίζει πώς πρέπει να λυθούν. Εμείς έχουμε διαλέξει 3 από τα λιμάνια, αυτά που προσφέρονται περισσότερο, τον Πειραιά, το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη, και επισημαίνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν για να αναβαθμιστούν οι υποδομές τους και να βοηθήσουμε να γίνουν πιο ελκυστικά λιμάνια αφετηρίας. Άρα τους έχετε και έτοιμη τη δουλειά, έτσι, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, ας το πούμε. Λίγο πολύ προδιαγράφουμε το τι μπορεί και πρέπει να γίνει και ποιες είναι οι ελλείψεις που πρέπει να άμεσα να καλυφθούν σε κάθε ένα από αυτά τα 3 λιμάνια. Βεβαίως, τα 3 αυτά λιμάνια δεν είναι ίδια. Ο Πειραιάς είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα και μάλιστα επειδή έχει πρόσφατα ιδιωτικοποιηθεί και ο φορέας που έχει αναλάβει τη διαχείριση έχει δεσμευτεί να επενδύσει ένα μεγάλο, ένα σημαντικό ποσό για την επέκταση της αγοράς της κρουαζιέρας, εκεί τα πράγματα φαίνεται ότι μπορεί να γίνουν καλύτερα σχετικά γρήγορα. Στη Θεσσαλονίκη όμως χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις. Στο Ηράκλειο υπάρχει πρόβλημα με το αεροδρόμιο. Οπότε χρειάζονται αρκετά σημαντικές παρεμβάσεις για να υπάρξει αναβάθμιση σε αυτά τα λιμάνια. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την έρευνα και εμείς, αλλά και οι τηλεθεατές σας και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, το αρμόδιο Υπουργείο και η Κυβέρνηση, είναι ότι εδώ έχουμε μια χαμένη ευκαιρία και ότι πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο να λαμβάνει υπόψη την ευκαιρία της κρουαζιέρας και να βάλει κάποιους στόχους για τα επόμενα χρόνια αυτά τα προβλήματα να λυθούν. Γιατί λέμε ότι θέλουμε να έρθει ανάπτυξη. Εάν δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν από μια αγορά στην οποία είμαστε ήδη μέσα, όπου ήδη οι εταιρείες κρουαζιέρας μας ξέρουν, είμαστε ήδη ελκυστικός προορισμός, ήδη οι τουρίστες θέλουν να έρθουν στη χώρα μας, τότε από πού θα διεκδικήσουμε περισσότερες? Λοιπόν, τα δικά σας στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι μικρός ο αριθμός των 6 λιμάνιων. Ας πούμε ότι αυτά τα 6 θα μπορούσαν να είναι λιμένες αφετηρίας, με την έννοια ότι η Ιταλία, όπως προείπαμε, έχει το 50% των επιβιβάσεων στα λιμάνια της, με μόλις 7 λιμάνια. Που έχει ακριβώς και εκείνη πολύ μεγάλη ακτογραμμή κλπ. Τώρα, η πρόβλεψή σας λέει ότι το 2021, σε έναν όχι πολύ μακρινό ορίζοντα, θα έχουμε το 10% των συνολικών αφήξεων τουριστών στη χώρα μας από την κρουαζιέρα, αλλά μόλις το 3% των συνολικών εσόδων. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, έχουμε έναν τουρισμό
που διωγγώνεται, δεν θα λέγαμε ότι καλπάζει, αλλά διωγγώνονται οι αφίξεις χρόνο με το χρόνο, τα έσοδα επίσης. Γιατί αυτό παραμένει στάσιμο το μέγεθος της κρουαζιέρας? Όπως είπαμε, ακριβώς αυτή η διαφορά είναι η ευκαιρία, απεικονίζει την χαμένη ευκαιρία. Το 10% των τουριστών έρχονται με κρουαζιερόπλια, μόνο το 3% των εσόδων προέρχεται από αυτά. Έχουμε 42 πολύ ελκυστικά λιμάνια, έρχονται μόνο και σταματάνε ως σταθμός τα κρουαζιερόπλια και δεν αφήνουν τα έσοδα τα οποία θα μπορούσαν να αφήνουν. Βάλτε όμως και έναν αστερίσκο και κρατήστε υπόψη ότι η αγορά της κρουαζιέρας είναι ιδιαίτερη. Δεν εξαρτάται μόνο από τα λιμάνια μίας χώρας. Περισσότερες κρουαζιέρες πηγαίνουν σε περισσότερες από μία χώρα. Στη δικιά μας γειτονιά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει το πρόβλημα της Τουρκίας. Η Τουρκία ήταν ένας πολύ ελκυστικός προορισμός, έκανε και home porting πάρα πολύ έντονο. Μετά τα τελευταία χρόνια όμως περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση, έχει πέσει η επισκεψιμότητα της κρουαζιέρας στην Τουρκία, στα τουρκικά λιμάνια, κατά περίπου 90%, και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την κίνηση και στα δικά μας νησιά και στα δικά μας λιμάνια. Γιατί οι περισσότερες κρουαζιέρες που γίνονταν στο Αιγαίο έπιαναν και στην Τουρκία και έχουν σταματήσει πλέον να πιάνουν στην Τουρκία. Σκεφτείτε επίσης το εξής. Στην αγορά της κρουαζιέρας οι εταιρείες κάνουν το σχεδιασμό τους με ορίζοντα τουλάχιστον διετίας. Αυτή τη στιγμή πολλούνται κρουαζιέρες για το 18 προφανώς και για το 19. Δηλαδή οι εταιρείες κρουαζιέρας ξέρουν ακριβώς ποια δρομολόγια θα κάνουν τα κρουαζιερόπλια τους το καλοκαίρι του 19. Και γίνεται ο σχεδιασμός τώρα που μιλάμε το 2017 για το 2020. Αυτό σημαίνει οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουμε εμείς για να αναβαθμίσουμε ένα λιμάνι ή να το κάνουμε πιο ελκυστικό ή να κλείσουμε κάποιες συμφωνίες με εταιρείες κρουαζιέρας, οι επιπτώσεις θα φανούν από το 2020 το 2021 και μετά. Μάλιστα. Γι' αυτό επιστρέφω σε αυτό που είπα, ότι πρέπει να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ελληνικών λιμανιών, τη γεωπολιτική πραγματικότητα, τι συμβαίνει γύρω μας και πώς ακριβώς μπορούμε να προσαρμοστούμε για να έχουμε ελκυστικό προϊόν, και βέβαια να υπάρχει κάποιος κεντρικός σχεδιασμός ώστε κάποιος να μπορεί να μιλάει κεντρικά με τις εταιρείες κρουαζιέρας και να ξέρει, να ανοίξει ένα διάλογο για να ξέρει τι θέλουν για να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Θα μπορούσαμε εμείς προδιαγράφουμε στην έρευνά μας συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο λιμάνι του Πειραιά, που θα μπορούσαν να αποφέρουν με πάρα πολύ συντηρητικές προβλέψεις έως και 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μόνο στον Πειραιά. Σκεφτείτε όμως ότι η ολόκληρη αγορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα φέρνει περίπου μισό δισεκατομμύριο το χρόνο, λιγότερο, περίπου 450 εκατομμύρια. Μόνο το λιμάνι της Βαρκελόνης φέρνει στην οικονομία της χώρας του 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σχεδόν διπλάσιο από τα έσοδα ολόκληρης της ελληνικής αγοράς. Φαντάζεστε λοιπόν ότι ο Πειραιάς, που είναι ένα μεγαλύτερο ακτοπλοϊκό λιμάνι από τη Βαρκελόνη, θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στα έσοδα, ακόμα και αν δεν αύξανε το μερίδιό του σε επισκεψιμότητα. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό που θέλουμε να ακούσει και η πολιτεία για να ασχοληθεί πιο στρατηγικά με τη συγκεκριμένη αγορά. Είναι μια ευκαιρία την οποία κάθε χρόνο που περνάει την αφήνουμε να περάσει ανεκμετάλλευτη. Και αυτό, όπως είπα προηγουμένως, αν δεν μπορούμε να πάρουμε λεφτά από την αγορά της κρουαζιέρας, πώς περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη, από πού θα τα πάρουμε? Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γεωργακόπουλε. Θα τα πούμε σύντομα, γιατί μας τροφοδοτείτε πάντοτε με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα από τις έρευνές σας, που όπως καταλαβαίνετε, το λέω για τους τηλεθεατές, είναι σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Δεν είναι ότι κάνω διαπιστώσεις, αυτό είναι σύνηθες για την Ελλάδα. Με βάση τις διαπιστώσεις κουνάω ένα δάχτυλο, εδώ έρχεται η διανέωση να προτείνει και τις λύσεις, να δώσει προοπτικές σε αυτά. Σας ευχαριστούμε.